Αγαπητοί μου, μη πηγαίνει το μυαλό σας ότι ο Κύριος αργεί χιλιάδες χρόνια. Όχι. Αν υποτεθεί ότι πιστεύουμε ότι θα έρθει, γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν τίποτε, αλλά για εκείνους που πιστεύουν, μη νομιστεί ότι ο Κύριος αργεί. Δεν θα αργήσει. Συγκριτικά βλέποντας τα πράγματα, συγκριτικά από την φρασεολογία, την έκφραση της Αγίας Γραφής, καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος μας είπε μόνο ότι την ημέρα και την ώρα δεν ξέρουμε. Τον καιρό τον ξέρουμε. Μόνο οι πίστοι τον ξέρουν τον καιρό. Και μας βοήθησε να τον μάθουμε τον καιρό, όταν μας μίλησε, πόσες φορές σας το έχω πει και δεν θα διστάζω να το λέγω πάντοτε, μας μίλησε για τη σικιά με τα τρυφερά της φυλλαράκια που βγάζει και λέτε είναι κοντά το καλοκαίρι. Πόσο απέχει? Ένα μήνα, δύο μήνες, εγώ, το καλοκαίρι είναι κοντά. Γιατί? Διότι η σικιά έβγαλε τα φύλλα της, που σημαίνει το καλοκαίρι είναι κοντά. Έτσι κι εσείς άμα δείτε εκείνα και εκείνα και εκείνα, θα πείτε εγγύς το τέλος. Είναι λόγια του Χριστού? Τα διαβάζουμε αυτά στην Καινή Διαθήκη? Έτσι οι πιστοί το τέλος το βλέπουν, μόνο δεν ξέρουν την ημέρα και την ώρα. Αλλά το τέλος το βλέπουν. Έτσι έχουν το προνόμιο να το βλέπουν οι πιστοί. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι για τους πιστούς ο ερχομός του Κυρίου δεν είναι ευνίδιος. Αφού βλέπουν τα σημάδια, πώς είναι ευνίδιος? Ευνίδιος είναι ο ερχομός του Χριστού για τους απίστους. Για εκείνους που ψάχνουν τη Γραφή, για εκείνους που μελετούν τη Γραφή, την ψηλαφούν, όπως τώρα εμείς την ψηλαφούμε την Αγία Γραφή. Αυτό κάνουμε, την ψηλαφούμε. Δεν είναι για μας μακριά ο Κύριος.